Όλα τα είχε το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, ο κορονοϊός του έλειπε. Με ανακοίνωση της ΙΕΠΟ τονίζει ότι λόγω των προληπτικών ειδικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για τον περιορισμό της μετάδοσης του κορονοϊού, οι ποδοσφαιρικοί αγώνες όλων των κατηγοριών, εθνικών ή τοπικών, θα διεξαχθούν και κλεισμένων των θυρών. Με ευθύνη βέβαια των σωματείων. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό στο ερασιτεχνικό είναι ένα ζήτημα. Ποια είναι η άποψη της ΕΠΣ Κοζάνης και πώς προτίθεται να προχωρήσει πάνω σε αυτό το μέτρο? Θα μιλήσουμε με τον ταμεία της ΕΠΣ Κοζάνης και πρόεδρο της κοινοφιλός επιχείρησης και κοινωνικής πρόνοιας και μέρινος του Δήμου Κοζάνης, τον κύριο Γρηγόρη Τζομυρικιώτη. Κύριε Τζομυρικιώτη, είστε στη γραμμή. Ναι, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Από σήμερα αρχίζει, ξεκινάει το μέτρο αυτό που έβγαλε η ΕΠΟ ότι οι αγώνες όλες του ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων να γίνονται με κλεισμένων των θυρών για 2 τουλάχιστον εβδομάδες. Ακριβώς, μας ήρθε και εμάς σήμερα το πρωί στην ΕΠΣΗ ΚΙΑ, η οποία το άρθρο 1 της οποίας λέει διατάζει την προσωρινή απαγόρευση παρουσίας κοινού στις αθλητικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα σε κλειστούς και ανοιχτούς χώρους από 9 Τρίτου, από σήμερα δηλαδή, του 2020 έως 22 Τρίτου για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας. Λοιπόν, σε αυτό το μέτρο είμαστε αναγκασμένοι και εμείς σαν ΕΠΣ να πειθαρχήσουμε. Το θέμα είναι ότι τα γήπεδα όλων των ερασιτεχνικών σωματείων του νομού μας δεν πληρούν τις προδιαγραφές, ούτως ώστε... Μα δεν υπάρχουν θύρες για να κλείσουν. Ακριβώς, για να απαγορεύσουν τη διέλευση των φυλάθλων. Τώρα το απόγευμα ήμασταν μαζεμένοι η Επιτροπή Παιδικών Πρωταθλημάτων, είχα μια συγκέντρωση με τα σωματεία για τα παιδικά πρωταθλήματα. 5 από τους 11 συμβούλους της ΕΠΣ κάναμε μια μικρή διαβούλευση. Αυτό που βγάλαμε, το αποφασίσαμε τις επόμενες μέρες να είμαστε και να συμβουλευόμαστε στην ΕΠΟ για το τι μέλη γενέστε, γιατί νομίζω όλες οι ΕΠΣ έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και ακόμη να μην θεωρηθεί και απίθανο ενδεχομένως και το άλλο Σαββατοκύριακο, και χωρίς να θέλω τώρα να δημιουργήσω εντυπώσεις, ενδεχομένως και το άλλο Σαββατοκύριακο να μην διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, τα τοπικά πρωταθλήματα. Βέβαια, η απόφαση θα πάρθει τις επόμενες 2 μέρες στη συνεργασία με την ΕΠΟ. Κύριε Τζομυρικιώτη, μάλλον ακούγεται αυτό που είπατε τώρα πιο σοφό, στο να πάμε σε μία αναβολή των πρωταθλημάτων παρά να γίνει αυτό που σχεδιάζει η ΕΠΟ, γιατί κακά τα ψέματα, μάλλον έχει μαύρα μεσάνυχτα από το τι γίνεται στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι δυνατόν ένα γήπεδο που είναι απάνω στο δρόμο, ανάμεσα σε βουνά, να απαγορευτούν να περνάει ένα αυτοκίνητο και να σταματήσει να δει ένας αγώνας. Και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις και κυρώσεις, δηλαδή, αν θα παρακολουθήσει ο κόσμος αυτό το παιχνίδι. Και πριν σας δώσω το λόγο, δεν μπορεί και η ΕΠΣ Καστοριάς και η ΕΠΣ Φλόρινας, εντάξει η ΕΠΟ, να βγαίνουν και με ανακοινώσεις να λένε ευθύνη των σωματείων αν μπουν φύλαθλοι μέσα. Ναι. Ακριβώς, δεν μπορεί να ελεγχθεί τώρα η διέλευση ή όχι των φυλάθλων λόγω της κατασκευής των γηπέδων. Και από ό,τι παρακολούθησα στο διαδίκτυο, αν εξαιρέσουμε μία-δύο ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων, οι πιο πολλές δεν έχουν πάρει απόψη, γιατί όλοι αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Και πιθανόν τις επόμενες μέρες σε συνεργασία με την ΕΠΟ να δούμε, μάλλον κατά πάσα πιθανότητα, την αναβολή των πρωταθλημάτων. Μάλιστα. Γιατί έτσι μπορεί να προστατευθεί κατά ένα μέρος μεγάλο και οι ομάδες ερασιτεχνικές, αλλά γενικά και το ποδόσφαιρο, έτσι. Αυτό που μας ενδιαφέρει όλους είναι να προστατεύσουν τη δημόσια υγεία. Το κυρίαρχο, έτσι, και είτε σωματεία λέγονται, είτε κράτος. Τώρα... Το θέμα είναι ότι ούτε θέλουμε να στα σωματεία να επιβάλλουμε ποινές ή όχι, για πράγματα τα οποία δεν είναι
υπεύθυνα τα ίδια. Γι' αυτό με την ΕΠΟ θα πάρουμε την σωστή, τις επόμενες δύο μέρες τη σωστή απόφαση που πρέπει και αρμόζει. Μα αν δεν αναβληθούν τελικά τα παιχνίδια, δεν πάρθει αυτή η απόφαση και δεν αναβληθούν τα παιχνίδια και, και οι αγώνες διεξαχθούν και άντε οι φύλαθοι σίγουρα σε τα περισσότερα γήπεδα, στο 95% των γηπέδων εδώ τουλάχιστον στον Νομό Κοζάνης, θα μπουν μέσα. Δηλαδή ποιες θα είναι οι κυρώσεις και πώς θα ελεγχθεί η ευθύνη των σωματείων. Δηλαδή στο πώς, αν θα πάει να ζητήσει μια ενίσχυση για να πληρωθεί η διαιτησία. Και υπάρχει κάποια άλλη άποψη ότι ας η διαιτησία σε αυτό τους δύο αγώνες, αν διεξαχθούν τελικά τα παιχνίδια, να είναι δωρεάν. Τώρα εντάξει, αυτά τώρα είναι λίγο διονγκωμένα αυτά που ακούγονται. Δεν μπορεί να γίνει το κάθε σωματείο να συνομεύσει τα γήπεδα. Και δεν νομίζω και εμείς από την πλευρά μας, αν όμοι γίνεται, διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, δεν νομίζω ότι θα επιβάλλουν και κάποιες κυρώσεις ή ποινές στα σωματεία που δεν θα μπορέσουν να ελέγξουν τη διέλευση των φυλάτων. Κύριε Τζιμερικιώτη, ήσασταν πολύ κατανοητός, αλλά άρα βαδίζουμε προς την αναβολή των πρωταθλημάτων χωρίς κάτι επίσημο, έτσι να μην το δέσουμε και κόμπο. Ακριβώς, δεν θέλω να δημιουργήσω εντυπώσεις για μην επαναπαυτείτε και εσείς κανονικά τις προπονήσεις σας, οι ομάδες, οι ομάδες κανονικά τις προπονήσεις τους και τις επόμενες δύο μέρες θα ξεκαθαρίσει το τοπίο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζουμερικιώτη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Τώρα για τη δημόσια υγεία, πριν πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, είναι μια άλλη και μια μεγάλη κουβέντα. Ναι, να μην γίνουν, να μην διεξαχθούν τα πρωταθλήματα, γιατί υπάρχει φόβος για συγκέντρωση φιλάθλων, που όλοι γνωρίζουμε ότι στα γήπεδα τα αριστεχνικά, άντε 50, 60, 70, 100 φύλαθοι θα βρεθούν. Με αυτό το σκεπτικό, όταν λέμε για δημόσια υγεία, άρα και οι λαϊκές αγορές πρέπει να μην γίνονται, τουλάχιστον το επόμενο διάστημα. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα, στα μεγάλα πολυκαταστήματα ο κόσμος που μπαίνει μέσα δεν πρέπει να ανοίξουν. Γι' αυτό να μην είναι επιλεκτικά τα μέτρα. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο μαζί.